Πάμε τώρα γρήγορα στην υπόθεση που αφορά τον Ψάκη Ρουβά. Ο Ψάκης Ρουβάς έδωσε μια συνέντευξη στην εκπομπή της Σύσης Χριστίδου στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Στο Μέγκα, ναι. Το όπου μίλησε μεταξύ άλλων και για τη σχέση του με τον Λιγνάδη. Ναι, βέβαια οι δηλώσεις που έκανε για τον Δημήτρη Λιγνάδη ήταν αυτές που προκάλεσαν όλον αυτόν τον εκνευρισμό και όλες αυτές τις αντιδράσεις, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ, ξεκάθαρα το είπε δηλαδή ο Ψάκης Ρουβάς, είναι ότι το συνέστημα που έχει για τον Δημήτρη Λιγνάδη είναι θαυμασμού και αγάπης. Μάλιστα. Μπορούμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Ψάκη Ρουβά. Πάμε να δούμε αν και ο κόσμος τις έχει δει. Τις έχει δει, βέβαια. Έχει δει. Ναι, ναι, πάμε ναι. Λίγο έτσι να θυμηθούμε ναι, ναι, λίγο τι είπε. Το τι είπε και αμέσως μετά. Πάμε να δούμε. Γιατί μετά προσπάθησε να τα μαζέψει, έτσι. Πώς εμπλέκει ένα θύμα του Λιγνάδη τη σχέση Λιγνάδη με Ψάκη Ρουβά. Πάμε παρακαλώ. Έσκασε, αυτό. Όταν έπεσα από τα σύννεφα. Εγώ τον Δημήτρη πραγματικά τον αγάπησα. Και ό,τι συνέστημα έχω για τον Δημήτρη είναι θαυμασμού, αγάπης και έτσι έζησα εγώ δίπλα στον Δημήτρη. Αυτή είναι η κατάθεση η δική μου. Το δικό σου βίωμα. Αυτό το βίωμά μου από τον Δημήτρη. Ακούγοντας όμως όλα αυτά. Με βοήθησε πάρα πολύ, με βοήθησε να ανακαλύψω καλλιτεχνικά όλο αυτό που λεγόταν Διόνυσος μέσα στις Βάκχες. Οπότε, εντάξει, σου λέω, ήταν όλη αυτή η περίοδος της ζωής μου ήταν συγκλονιστική. Όταν δεν λοιπόν έσκασε, αυτό. Όταν έσκασε αυτή η βόμβα, έπεσα από τα σύννεφα, τρόμαξα, φοβήθηκα. Ένιωσα πάρα πολύ έτσι μεγάλη λύπη και στεναχώρια και για τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος εκείνη τη στιγμή καταλάβαινα ότι βρίσκεται σε μια κόλαση. Οπότε δηλαδή πραγματικά ξέρεις, πραγματικά λυπήθηκα. Είναι σαν το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο, εσένα, ας πούμε. Το κάνω έτσι πιο το υπερβάλλω λίγο για να αντιληφθείς τι λέω. Το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο, ξαφνικά να μάθεις ότι έχει. Δεν είναι αυτό το πρόσωπο καταρχάς. Αλλάζει και μέσα σου. Δεν μπορεί να μην αλλάζει. Ναι, άκουσε τώρα. Άκουσε. Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και με την αλήθεια τη δική μου να σταθώ σε αυτό το πράγμα. Εγώ το πρόσωπο που γνώρισα είναι αυτό που σας περιγράφω. Ναι. Ότι άλλο συμβαίνει ή έχει συμβεί, δεν το γνωρίζω. Αλλά περιμένω να αποδειχτεί και αν αυτό το πράγμα είναι όπως το περιγράφει η μία πλευρά ή η άλλη. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω ούτε το δικαστή. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Να μιλήσει δικαιοσύνη και την εμπιστεύεσαι, ακριβώς, αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Άρα, ξέρεις, εγώ μέσα μου κρατάω αυτό που έζησα με τον Δημήτρη. Και επίσης, να σου πω κάτι, ακόμα και αν συμβαίνει αυτό που λέτε εσείς, αυτό που λέτε τα θύματα και τα θύματα κτλ. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη στεναχώρια και λύπη για αυτό το πράγμα. Είναι μια τραγωδία για τα θύματα και είναι και μια τραγωδία για τους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς πάσχουν από κάτι. Δηλαδή, όπως τους ναρκωμανείς, ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση ουσιών και είναι εξαρτημένοι από αυτές τις ουσίες, τους αγκαλιάζουμε και τους φροντίζουμε με κάποιο τρόπο, η κοινωνία, εμείς οι άνθρωποι, οι γύρω άνθρωποι, νομίζω και αυτό είναι μια παθολογία η οποία και αυτή χρήζει κάποιας θεραπείας, κάποιας βοήθειας. Αν, σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Για αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, νομίζω η αντιμετώπιση των υπόλοιπων ανθρώπων πρέπει να είναι αυτή. Και επίσης να προστατεύουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πέσουν θύματα, να εκτεθούν σε τέτοιες συμφωνώ μερικώρες. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες ότι πρέπει δηλαδή, να δείξουμε. Πρέπει να αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους. Και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκτεθούν σε τέτοιες συμπεριφορές και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν και τα οποία αίτια αυτής της παθολογίας πρέπει να τις διερευνήσουμε στην κοινωνία μας. Έλεος Ψάκη Ρουβά, μάστα την τζίχλα καλύτερα παρά να μιλάς. Αλλά ξέρετε τι είναι. Είναι καλό να τους ακούμε να μιλάνε. Για να καταλαβαίνουμε το τι νιώθουν και τι πιστεύουνε.
Φίλιππε, όχι. Να ξέρουμε ποιους έχουμε απέναντί μας. Φίλιππε, παραπάει αυτό. Αυτή είναι απόψεις του. Παραπάει, Φίλιππε. Καταλαβες. Φίλιππε, αυτή παραπάει. Αυτή ξεφύλα. Όχι και έτσι, ρε αδερφέ. Και να ακούεις εσύ Χριστίδου σαν δεν ξέρω εγώ πια υποκλητικά και παρακλητικά. Είμαστε με τα καλά μας. Τι έκανε, ξέπλαινε το Λιγνάδι και προσπαθούσε να τον εξισώσει με τους ουσιοεξαρτημένους. Είμαστε με τα καλά μας. Τον ενδυνάμει εγκληματία. Τον ενδυνάμει εγκληματία. Τον βιαστή. Είναι πραγματικά... Όχι ρε παιδιά και έτσι. Γι' αυτό το λόγο όχι ρε παιδιά και έτσι συστημικά ξεσυστημικά μέσα. Αυτή τη στιγμή ξαναλέμε υπήρχαν είναι άπειρα, τα πειρά. Όχι μόνο του καλλιτεχνικού κόσμου, αλλά όλων των πολιτών. Ακούγοντας τον Σάκη Ρουβά, να προσπαθήσει να ξεπλύνει το Λιγνάδι. Και θα πάω κατευθείαν στον Μπιμπίλα, στον πρόεδρο του Σωματείου των Ηθοποιών, ο οποίος αφήνει εχμές ξεκάθαρες κατά του Σάκη Ρουβά, λέγοντας τι παιχνίδι παίζεται. Και μπράβο στον Μπιμπίλα που βρήκε το θάρρος να τα πει. Τι λέει λοιπόν ο Μπιμπίλας. Να τον ακούσουμε. Αισθάνομαι ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι στοχευμένη, γιατί δεν μίλησε μόνο ο Σάκης Ρουβάς. Εγώ δεν κατακρίνω μόνο τον Σάκη Ρουβά. Έχουν μιλήσει και άλλοι άνθρωποι τις τελευταίες μέρες, εκδηλώνοντας την αμέριστη αγάπη σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που κατηγορείται για εγκληματικές πράξεις. Όταν το κάνεις αυτό, έχεις κάποιο λόγο. Λέω ότι υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο. Διότι όταν τις τελευταίες μέρες βλέπουμε συνεντεύξεις ανθρώπων να μιλάνε για την αμέριστη αγάπη, ό,τι και αν γίνει, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει, τότε υπάρχει πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, υπάρχει πρόβλημα στους ανθρώπους που μιλάνε, δηλαδή ο κύριος Ρουβάς έχει ο ίδιος πρόβλημα, αφού συναισθηματικά τόσο φορτισμένος βγαίνει και μιλάει τόσο με αγάπη για κάποιον που κατηγορείται από ανθρώπους για τους οποίους δεν μιλάει με την ίδια αγάπη, δηλαδή δεν μιλάει για τα θύματα με συμπάθεια. Εγώ περιμένω τη δικαιοσύνη, γιατί ξέρετε ότι και εγώ είμαι εμπλεκόμενος στην άλλη ιστορία και εγώ αγαπούσα τον Πέτρο Φιλιππίδη, υπέρμετρα, το θεωρούσα αδελφό μου. Από την ώρα όμως που έμαθα σοκαριστικά πράγματα, έχω μπει σε σκέψεις και μιλάω μόνο για το παρελθόν. Δεν μιλάω ούτε για το παρόν, ούτε για το μέλλον. Γι' αυτό είναι υπόλογος. Τώρα, αν είναι τόσο συναισθηματικά φορτισμένος και θέλει να το πει, εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Επίσης, εγώ ευχηθώ την προσοχή και στους άλλους που βγαίνουν και λένε οι βιαστές, οι εγκληματίες. Το μεγάλο λάθος είναι και αυτής της πλευράς. Πρέπει να περιμένεις τη δικαιοσύνη, γιατί υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας και μπορεί κάποιος άνθρωπος να αθωωθεί. Άρα, όσοι καταδικάζουμε εκ των προτέρων, γιατί ακούω και κάποιους συναδέλφους μας που μιλάνε με τη λέξη ο βιαστής, ο εγκληματίας. Και αυτοί κάνουν λάθος. Ναι, όταν έχουμε τη δικαιοσύνη πρέπει να προσέχουμε. Τα πράγματα έχουν πάρει ένα δρόμο. Αλλά δεν πρέπει με τις δηλώσεις μας να προκαταλαμβάνουμε ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Αν ψάξετε μέσα στο Google θα δείτε. Η τελευταία πριν το Σάκη Ρουβά ήταν του κυρίου Τσακίρουγλου που είπε είναι η πιο αγαπημένη μου και θα παραμείνουν για πάντα οι πιο αγαπημένοι μου. Και αυτό είναι πολύ προβληματικό που ακούστηκε. Απ' την άλλη θέλω να σας πω ότι το Σωματείο Ηθοποιών κοιτάζει όλη την ιστορία, δεν συμμετείχε έξω από τα δικαστήρια με απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τον υπόδικο, τον προφυλακισμένο για τους βιασμούς Λιγνάδη, που όπως λέει και ο Μπιμπίλας εδώ, και πάμε στον μας τίτλο, προσπαθούν να τον ξεπλύνουν και βγαίνουν τώρα αρκετά διάσημα πρόσωπα να λένε πόσο πολύ τον αγαπάνε. Πιο διάσημος από το brand name Λάτε, Σάκης. Λάτε, παρακαλώ. Γιατί ναι. Σάκης ίσως ίσον brand name. Όπως και η Ελένη Μενεγάκη. Το θέμα εδώ είναι... Είναι brand name. Το θέμα εδώ είναι. Όχι, αφήστε το. Το θέμα εδώ πέρα είναι τι. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα εναντίον του Σάκη Ρουβά. Δικαιολογημένα από τους πολίτες. Δικαιολογημένα από όλους. Και πάμε εδώ τώρα να δούμε πώς ο Λιγνάδης χρησιμοποιούσε το Σάκη Ρουβά για να κάνει τη δουλειά του εντός εισαγωγικών στα θύματα. Ένα από τα θύματα λοιπόν, Φίλιππε, που έχει καταγγείλει, ένα από τα 4 θύματα που έχουν καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη, είπε τον περασμένο Απρίλιο. Θα τον ακούσουμε. Θα ακούσουμε το θύμα κατευθείαν. Ο Λιγνάδης λοιπόν χρησιμοποιούσε τον Ρουβά.
Για πάμε. Με πήρε τηλέφωνο. Μου στείλε μήνυμα στο Facebook. Μα μου είπε πότε θα ξαναβρεθούμε να μιλήσουμε για την καριέρα σου. Μου είχε πει προηγουμένως ότι κοντινός φίλος του Ρουβά. Εμένα δεν μου άρεσε το στυλ του Ρουβά. Δεν ήταν του τραγουδιού, δεν ήταν κάτι το οποίο εμένα δεν ήταν του στυλ μου. Αλλά εάν ο Ρουβάς έχει ένα στυλ και μπορώ να τραγουδήσω κι εγώ, εάν με άκουγε για παράδειγμα ο Ρουβάς, μπορούσε να με βάζει και εμένα, να μην με βάζει και εμένα στο χώρο. Και του είπα εντάξει, θα έρθω. Πού να έρθω. Είπα τότε στους γονείς μου ότι με κάλεσε ο ηθοποιός, μου είπε να πάω να μιλήσουμε, να... Έτσι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ηλίας Ψινάκης. Ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε... Και έφτιαξε το Σάκη. Και έφτιαξε το Σάκη Ρουβά. Μίλησε. Μίλησε. Δεν ήταν και πολύ ευδιάθετος με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και φυσικά είπε ότι εμένα τι με ρωτάτε δεν είμαι πια ο μάνατζέρ του. Δεν έχω καμία σχέση και ότι αν ήμουν μάνατζέρ του δεν θα έλεγε αυτά που είπε. Πάντα να ακούσουμε. Ο κύριος Ρουβάς συμπάσχει με το τι τραβάει ο κύριος Λιγνάδης. Κοιτάξτε, εγώ δεν. Να σας πω κάτι. Δεν θέλω να γίνω aggressive γενικά, γιατί εγώ, άμα πειράζουν παιδάκια και ζωάκια, μπορώ να σκοτώσω. Γιατί δεν με ρωτάτε κάτι που ξέρω. Έχω λάθος του Σάκη Ρουβά. Πού να ξέρω. Δεν είμαι manager του. Τι θα κάνατε αν ήσασταν, πώς θα μαζεύατε τη φιλοσοφία. Δεν θα γινόταν, αγάπη μου, αν ήμουν. Το θέμα. Δεν είναι αν τον άφηνε κάποιος να πει όχι. Το θέμα εδώ είναι... Ότι συμβαίνει κάτι. Και ότι νιώθει και τα λέει. Μιλάει και πάντως με πολύ αγάπη. Ή, όπως λέει ο κύριος Μπιμπίλας, είναι στοχευμένο το ξέπλυμα. Το ξέπλυμα από κανάλια, το ξέπλυμα από πρόσωπα τα οποία θα φτιάξουν το πρόσωπο του κύριου Λιγνάδη. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά τις τελευταίες ώρες. Ότι μόλις συμπληρωθεί το 18μηνο και αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση, θα αποφυλακιστεί γιατί θα έχει πέρασει το 18μηνο και θα έχει πάει σε δίκη. Άρα σημαίνει ότι μετά από τους 18 μήνες θα πρέπει ο Λιγνάδης να ξαναβγεί στην ελληνική κοινωνία έξω. Αυτό αν συμβεί. Άρα εδώ λοιπόν. Αν συμβεί, άρα, θα είναι το πιο ηλαροτραγικό. Αυτό φαίνεται ότι πάει να γίνει. Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Αυτό φαίνεται ότι πάει να γίνει. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Αυτό πάει να φανεί ότι πάει να γίνει. Οι δικαστές δεν θα επηρεαστούν από το Ρουβά. Από τους καλλιτέχνες και από τα κανάλια που πάνε να τον ξεβρωμίσουν. Αυτό το οποίο πάει να γίνει είναι για την κοινωνία που θα βγει στους 18 μήνες ο Λιγνάδης για να μπορεί να κυκλοφορήσει έξω. Αυτή είναι η προσπάθεια. Δεν επηρεάζει το δικαστήριο επειδή θα πούνε ο Ρουβάς μίλησε για καλά λόγια για το Λιγνάδη. Ο σκοπός, σύμφωνα με αυτούς που καταγγέλουν, είναι ότι γίνεται μια σκοπιμότητα, γιατί θα βγει στο 18μηνο, έτσι ορίζει ο νόμος, γι' αυτό έχουν πάει και κάποιες αναβολές και γίνεται όλο αυτό το πράγμα, δίκη, που δεν θα γίνει δίκη, από ό,τι φαίνεται. Αν δεν γίνει, μπράβο. Από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει. Που, από ό,τι φαίνεται, όπως πολύ σωστά. Άρα λοιπόν πάμε να συμπληρωθεί το 18μηνο. Ανοίγει η πόρτα του... Αναγκαστικά. Της Τρίπολης. Έτσι είναι. Αναγκαστικά θα πρέπει να βγει έξω. Πώς θα βγει έξω. Άρα θα πρέπει να έχει καθαρίσει εν μέρη το πρόσωπό του στην ελληνική κοινωνία. Ποιος θα το κάνει αυτό? Κάποιοι φίλοι δικοί του. Γι' αυτό λένε ότι είναι οργανωμένο. Και απ' την άλλη, έχουμε τον κύριο Γούγια, τον δικηγόρο του Λιγνάδη, που λέει ότι θα κάνει μηνύσεις για αγωγές. Μένουμε εδώ.